Και ακριβώ για όλα αυτά, Παναγιώτη Πυρόβουλε, καλησπέρα χρόνια πολλά. Επιποδό, από αυτή την ώρα 10.000 αστυνομικοί. Ναι, και μάλιστα η πρώτη πιλωτική δοκιμαστική νύχτα των εντατικών ελέγχων έγινε χθε και ανέδειξε ουσιαστικά το είδο των παρεμβάσεων που επικρατούν. Σε 83.563 ελέγχου, Νίκο μπήκαν λουκέτο σε 13 καταστήματα. Από αυτά. Τα 11 ήταν για χρήση μουσική αλλά και υπέρβαση ωραρίου. Τα υπόλοιπα δύο για πλαστά πιστοποιητικά. 95 πελάτε και εργαζόμενοι. Βεβαιώθηκαν παραβάσει 300 ευρώ για μη χρήση μάσκα, 118 συνολικά οι παραβάσει των καταστημάτων και 8 οι συλλήψει. Να σου πω ότι τα τέσσερα καταστήματα από αυτά ήταν στεατικοί και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο κέντρο τη Αθήνα ενό μπαρ είναι που κατέγραψε και τα τρία είδη των παραβάσεων. Α, δηλαδή αλήθει, και ωραία. τη μουσική και Χατρή. την υπέρβαση ουραρίου, και τα πλαστά πιστοποιητικά. 5.000 ευρώ βεβαιώθηκε το πρόσημο και 15 ημερή αναστολή λειτουργία. Σήμερα, όπω είπε και εσύ, 10.000 αστυνομικοί αποσύρθουν σήμερα και μέχρι και το τέλο των εορτών, θα σου έλεγα. Μήπω πάει και το τέλο του Ετοιμάζουν μήνα. Ετοιμάζουν εφόδου απόψε, σε ακριβώς, σπίτια και σε, σε 10.000 αστυνομικοί, 300 στελέχη τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια και 100 ακόμα τη Δημιά του Υπουργείου Ανάπτυξη πρέπει να ακούσουν ουσιαστικά, θα σου έλεγα πίσω από ε, κλειστές κλειστέ πόρτε. Και μπουκαπόρτε. Στόχο στα κρυφά κορονορευεγιών, σε πολυτελεί κατοικίε, σε σκάφη, σε μπαρ με πίσω πόρτε και λεγόμενη ε, πρόσβαση. Οι μεικτέ ομάδε. Και όχι το καλοκαίρι που για κορονοπάρτι. Ε. Άντε Οι μεικτέ ομάδε λοιπόν κρούση των αρμόδιων υπηρεσιών θα αξιοποιήσουν καρφωτέ και καλέσματα στα μέσα κοινωνική συνδικτύωση όπω είδαμε στο ρεπορτάζ και την ηχορύπανση. Και μην ξεχνάμε τα πρόστιμα είναι στην πρώτη παράβαση 50.000 ευρώ και 200.000 ευρώ την δεύτερη. Παραδείγματο Πυρόπουλα, να σε ευχαριστήσουμε όλα αυτά. Να, σου, τα... να ναι. κάτι ναι, ναι. τελευταίο. Βεβαίως, βεβαίως, Την ίδια ώρα και το αστυνομικό σώμα από ό,τι φαίνεται αποδεκατίζεται από τα κρούσματα του κορονοϊού. Από τα συνολικά 150.000 ενεργά κρούσματα σε όλη την στην Ελλάδα, 1.500 είναι οι αστυνομικοί. Τα τρία τέταρτα από αυτούς είναι στην Αττική. Από την περασμένη Παρασκευή τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά, φτάνοντας και τα 400, συγγνώμη, ε, καθημερινά, Γιατί γιατροί των πολυατρίων σηκώ, δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν τι δύο τηλεφωνικέ γραμμέ από αστυνομικού που νοσούν και ζητούν ε, συμβουλέ για την τύση του Είναι παγκόσμιο πρωτοκόλιο. φαινόμενο, είναι τόσο πολλά τα κρούσματα που παραλύει ο οικονομικό ιστό στι περισσότερε χώρε. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Χιρόπουλε.